Ανδρέα να μας ακούει ταυτόχρονα. Ακόμη και γι' αυτό, αλήθεια ή ψέματα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ότι είχε συμβεί ακόμη κάτι, αλλά γνωστός του γνωστού και όλα αυτά. Εδώ έχουμε ακούσει τα έσχη το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Ανδρέα, αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε μαζί του. Ανδρέα μου, μας ακούς? Ένα λεπτάκι, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα μόνο για να βάλω τα ακουστικά να σας ακούω καλύτερα. Εσείς σίγουρα με ακούτε. Όσα θέλεις, τώρα σε ακούμε κι εμείς καλά. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, δεν ξέρω πόσα ακούστηκαν οι φωτογραφίε. Διακεκομένα, δεν ακουγόσουν καθόλου. Αυτό που φωτογραφίζει περισσότερο ο Δημήτρης μέσα από την επιστολή του, είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε τι έρευνες κάνει η αστυνομία. Σίγουρα η αστυνομία κάνει τις έρευνες της. Απλά τα όργανα, οι φορείς, οι οποίοι φωτογραφίζονται ξεκάθαρα για αυτές τις δηλώσεις, οι οποίοι όταν στις 23 του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, έγινε η πρώτη δημόσια καταγγελία στο Facebook, διάφοροι άτομα, ας πούμε, μέχρι και από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, έγραφαν post στο Facebook τρομοκρατώντας με τη στάση τους και αποκαλώντας τα λεγόμενα των θυμάτων λογάκια που για να κλέψουν εντυπώσεις. Πού είναι τους τώρα? Πρέπει να γίνει μια δημόσια απολογία. Τούτο ζητάω και ο Δημήτρης και τα υπόλοιπα θύματα. Δημόσια απολογία από αυτούς που βγήκαν και τρομοκράτησαν τα θύματα στο να βγουν να μιλήσουν. Ναι, γι' αυτό είπα χρησιμοποιώντας, επειδή αυτό κατάλαβα και εγώ από την επιστολή του Δημήτρη, ότι από κάποιους ανθρώπους περίτεχνα χρησιμοποιήθηκαν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις που ήταν σαν να... Ακριβώς. Σαν να έβαζαν φρένο. Ακριβώς. Είναι τώρα δική μας δουλειά να μπούμε μέσα στις έρευνες της αστυνομίας. Η αστυνομία κάνει τις έρευνες της, ωραία. Όλοι αυτοί όμως που βγήκαν προτού... πριν τη συνέντευξη μας, υπήρχαν πάρα πολλά post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φωτογράφιζαν ως φήμες και ως λογάκια εντυπωσιασμού τις καταγγελίες. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Από τη συνέντευξη μας και μετά, Χριστιανά μου όμως, όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν. Δεν έφυγαν να πούνε ένα ναι, συγγνώμη, είσαι δίκαιο. Ναι. Κάποια που μας έχεις πει λίγο πριν συνδεθούμε με την Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, ότι ξέρεις ότι μέσα στην εβδομάδα έχει γίνει άλλη μια επίσημη καταγγελία που έχει να κάνει με ανήλικο παιδί. Συνδέονται τα πρόσωπα τότε μεταξύ... Ανήλικο, ναι. Τότε ανήλικο. Συνδέονται τα πρόσωπα μεταξύ μάλιστα τους. Μάλιστα. Συνδέεται μάλιστα κάποια από τις περιπτώσεις αυτές με τη δική σου περίπτωση? Με τον άνθρωπο που κατήγγειλες εσύ? Συγκεκριμένα το πρόσωπο που συνδέεται με την κακοποίηση ανηλίκου είναι το πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και λειτουργούσε ενός διαμεσολαβητής και στην περίπτωση του Δημήτρη. Το πρόσωπο που, που κατήγγειλες εσύ. Το πρόσωπο που κατήγγειλες εσύ. Μάλιστα, νομίζω ότι... Μάλιστα. Επειδή είπα και... να... Συγγνώμη, πες, Ανδρέα μου. Όχι, όχι, καθυστέρηση. Πες, σε ακούμε πολύ προσεκτικά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Επειδή όντως θέλουμε να δημιουργούμε και πρόβλημα στις έρευνες της αστυνομίας, γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται οι έρευνες, φτάνουν πολλές μαρτύριες στα αυτιά μας. Πάρα πολλές μαρτύριες που επιβεβαιώνουν όλα αυτά που οι δημόσιοι φορείς αγνοούν. Αυτό να σου πω κάτι, ρε Ανδρέα μου, με όλες... Να πω κάτι, ναι. επειδή και κάποιοι είπασαν ότι να καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Ναι. Όχι, να ξεχωρίσουν τα χλωρά με τα ξερά. Όχι, νομίζω δεν υπάρχει, περίπτωση να... κάποιος άνθρωπος να πάει θύμα σε αυτή την περίπτωση. Ενώ αν δεν υπάρχουν στοιχεία ακριβώς ενάντια σε κάποιον άνθρωπο, πώς μπορεί να πάει ένας άνθρωπος ακριβώς θύμα? Εδώ προσπαθείς ακριβώς να βρεις τρόπο να στοιχειοθετήσεις υπόθεση ενάντια σε θήτες. Πόσο μάλλον να πάει άδικα κάποιος ο οποίος δεν είναι θήτης. Και επειδή, Χριστιανά μου, σε περιπτώσεις εκφοβισμού και κακοποίησης υπάρχουν τρία θήτα. Είναι το θύμα, ο θήτης και ο θεατής. Ο θεατής, αν δεν κάνει κάτι, είναι εξίσου υπεύθυνος μαζί με το θήτη.
Οπότε τώρα αυτοί οι φορεί. Θα σου πω κάτι. Σε αυτό, σε αυτό που λες. Είναι θεατές. Ναι. Α, για να το ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτό αναφέρεσαι. Γιατί να σου πω κάτι. Αν για παράδειγμα εγώ είμαι θεατής σε μια υπόθεση μεταξύ του Χάρη και του Τάσου, αν δεν πάει ένας από τους δύο να καταγγείλει, ακόμη και αν είμαι θεατής, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ακόμη και να θέλω να πάω να καταγγείλω, δεν θα μετράει η κατάθεσή μου. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Γι' αυτό είπα να το. Το θύμα. Ο θήτης δεν θα πάει να καταγγείλει. Το θύμα μπορεί να είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Εννοείται. Μιλούμε για μετατραυματικό στρες. Φυσικά. Μπορεί να μην μπορεί καν να αρθρώσει τα λόγια του. Μπορεί το κατανοώ απόλυτα. Να μην συντονίσει τις σκέψεις του. Ο θεατής οφείλει να μιλήσει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Τι θα γίνει αν εγώ πάω σαν θεατής. Για να πούμε, εννοώ με δεδομένα. Αν εγώ είμαι θεατής σε μια σκηνή κακοποίησης και πάω να καταθέσω, δεν θα μετρήσει αν δεν έχουν και την κατάθεση του θύματος, που είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί ένα θύμα μπορεί να μην βρίσκει τη δύναμη και το θάρρος να μιλήσει και να έχει κατακυριευτεί από το φόβο. Δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ ανθρώπινο αυτό. Αλλά αν περιμένει η κοινωνία μόνο από τα θύματα να μιλήσουν. Όχι, τώρα που έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, όπως είχε πει και η κυρία Γιολίτη προηγουμένως, οφείλουν όσοι ήταν κοντά και ξέρουν και δεν ήταν τα θύματα, αλλά οι θεατές, όπως είπες, να μιλήσουν. Γιατί ένα θύμα μπορεί να μην έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό που έκανες εσύ, αυτό που έκανε ο Δημήτρης και να μιλήσει δημόσια. Είναι πολύ σημαντικό, αν υπήρξαμε θεατές, να μιλήσουμε. Χάρη μου, θες. Θέλω να πω κάτι άλλο πέρα από τα γενικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Ανδρέα. Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, Ανδρέα, το έχουμε ακούσει από σένα, το έχουμε ακούσει τώρα από τον Δημήτρη. Έχω δει και έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους σας και δημόσιες τοποθετήσεις. Έχω μιλήσει και στο τηλέφωνο με πολλούς ανθρώπους που καταγγείλαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο για άλλα πράγματα. Ξέρω ότι στο παρελθόν υπήρχε και μια άλλη περίπτωση, όχι για σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Άλλη περίπτωση με το πώς αν διορίστηκε, πώς διορίστηκε κτλ. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε, το θέτω όχι η ερώτηση τώρα στον Ανδρέα, ναι. Γενικότερα. Δεν θα έπρεπε ο ΘΟΚ να πάρει έναν τηλέφωνο, να δούμε καταρχήν πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρει κάποιος πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Κοίτα, δεν είναι, περίμενε, χάρη μου, για να. Δεν τα περίμενε. Να σου πω κάτι. Μιλούν 150 πλάσματα. Ναι, αλλά αφού δεν είναι εκεί πια. Να πάρουν λέω. Τώρα είναι σαν να κάνουν έρευνα ήδη. Αυτό, ότι παιδιά, σκεφτόμαι δυνατά σας, λέω, μπορεί να το έχω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που αν μη τι άλλο θεωρώ με το φτωχό μου το μυαλδάκι είναι. Ότι θα έπρεπε. Μα είναι ξεκάθαρο, μας το έχουν πει ότι πρώτα αφού μαζεύουν αυτά τα έρευνα, στοιχεία, ρε, να γίνει ο φάκελος, ναι. Και μετά να κινηθεί. Αφού δεν είναι στην εκεί. Οποιαδήποτε. Δεν είναι εκεί. Πώς θα πράξουν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Ρωτώ, ναι, τουλάχιστον. Και... Όχι, και εγώ σου λέω, μπορεί και να το έχω λάθος. Αλλά τι άλλο. Δεν θα έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο αυτόν τον άνθρωπο και να του πει όπου είσαι, έλα. Υπάρχει αυτόν και αυτό. Όχι. Ενώ όπου είσαι, έλα. Ενώ... Ή να τον πάρει ο ΘΟΚ και να δούμε για τις καταγγελίες που δεν λένε είναι για το δικαστήριο. Αφού δεν για είναι πώς δικαστήριο. Για το πώς διορίστηκε να μην τα λένε ο ΘΟΚ. Είναι δεν ένα κομμάτι αυτό. Χάρη μου, είναι ένα κομμάτι αυτό και είναι άλλο ένα το κομμάτι. Ένα κομμάτι είναι το ένα, ένα κομμάτι είναι το άλλο, ένα κομμάτι είναι το παράλληλο. Είναι όμως δύο ξεχωριστά πράγματα, ρε Χάρη μου, το όταν... θέμα. Ελάτε να τα λύσουμε. Όταν. Πολύ εύλογες οι απορίες του Χάρη. Και όπως σπίτι μου τα ίδια ρωτώ. Μαζί του. Θα είναι ωραίο όταν προχωρήσουν και οι έρευνες της αστυνομίας όμως, που κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και για τα περιστατικά που ανέφερε ο Χάρης. Εννοείται, αλλά στην αστυνομία θα λογοδοτήσουν. Αυτό που λέει ο Χάρης είναι κάτι άλλο. Στην αστυνομία εννοείται ότι όλοι θα λογοδοτήσουν και θα πούν αυτά που ξέρουν. Μάλιστα. Ανδρέα μου, έχεις κάτι να μας πεις έτσι πριν κλείσουμε τη σύνδεση, κάτι που θέλεις να στείλεις σαν μήνυμα? Να ξαναπώ ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη για την δημόσια του τοποθέτηση και ξανά άλλο ένα κάλεσμα σε όλα όσους έχουν υποστεί εργασιακή βία, σωματική βία, σεξουαλική βία. Μιλήστε. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.